Θα μου ανοίξεις. Έλεγε. Μπράβο. Καφέ και τελείως δεν μπορώ να πω τίποτα. Σκέτο. Όχι, το άλλο είναι τόσο. Το τετραπλό. Όπω. Τι τρως. Παίρνω. Αραβική, μεγαλοπούλα, τυρί και φέτα. Είσαι έτοιμη. Πάντα. Βλέπω έτσι ξύπνησες, ε. Όπως πριν το βγήκα. Με κάτι πρόχειρο κοιμάσαι, ε. Και το δέχτηκα. Α, εντάξει, χαλαρή, πιτζαμούλα. Εντάξει, τι να κάνω, όλες οι πιτζάμες είναι στα πλήτα. Α, οκ, okay, εντάξει. Guilty. Ναι. Καλά, κάτσε να τελειώσει το βίντεο και σου στέλνω. Άρα, γεια, γεια. Δύο κουτές με ταγκάκια να τα ετοιμάσεις για τρεις μέρες. Στο ζωή χώμα τη λέω. Μου λέει να πάρω να τα ετοιμάσεις. Πήγα, θα τα ετοιμάσαμε χθες τέλος πάντων. Γιατί φτιάξε την ετικέτα, μετά μέσα στο κόλπο και τα βάζεις. Αλλά είναι δύο ετικετάκια μέσα σε ένα προδόν και έχει μια διαδικασία. Και τη λέει, σου λέει, όχι, όχι, τα βάζεις. Όχι, με γράψεις τώρα. Και τη λέω, ναι, να πάρεις. Τι κάνει το απόγευμα στο γιατρό, πες κάνει την κρατή. Γιατί κάτι που κάνει. Πάρε κάνει τα μία και για τον ομικίνο. Ξεκινάμε. Ναι. Από πού να σε ξεκινήσω. Όπου θες. Σε κάνω πάω. Λοιπόν, από εδώ είναι η πόρτα καταρχάς που βγαίνουμε και μπαίνουμε. Γιατί όσος κόσμος έρχεται, δεν έχει εκεί να βγει. Από εκεί δεν είναι. Είναι ένα. Πάμε από εκεί να δείξουμε. Λοιπόν, εδώ να αποδίνουμε τα κλειδιά. Λογαριασμός που δεν πληρώνουμε. Τέτοια πράγματα. Εδώ είναι ένα βεσέ. Δεν έχει πολύ καλό φως. Το βλέπεις το βεσέ ή τραβαζεμένο. Λοιπόν. Για να μπω στο βεσέ. Μπε στο βεσέ, καλά, να το δει ο κόσμος. Εδώ είναι ένα βεσέ. Και μια σφουγγαρίστρα. Γιατί ζούς τα κάνει συχνά, οπότε θα πρέπει να το έχουμε αυτό για όλα να έχεις πολύ, πώς το λένε, άμεσα διαθέσιμο. Οπότε σφουγγαρίζεις συνέχεια, το θες να μας πεις. Τοπικά. Τα απολύτως απαραίτητα. Τι, τα απολύτως απαραίτητα και αναγκαία. Εδώ είναι η έξτρα πόρτα που όλοι μπερδεύονται και πάνε να φύγουν από εδώ. Θα σας το δείξω μετά, θα σας το δείξω όταν και πώς φαίνεται. Είναι ένα έξτρα δωμάτιο για τυχόν φιλοξενούμενους και μελλοντικά παιδικό. Ήταν δήλωση αυτό. Μυρκετά, είσαι έγκυος. Όχι καλέ. Αλλά εντάξει, είμαι υπερτσιγκλή. Α, ετοιμάζεσαι να κάνεις παιδιά. Όχι ακόμα. Υπάρχει κάτι που πρέπει να μας πεις. Όχι, όχι, θα σας το πω. Θα το μάθετε πρώτα. Μην ανησυχεί. Εδώ είναι το σαλονάκι μας. Εδώ είναι το βραβείο του αγοριού μου. Να γίνουν πολλά πολλά ακόμα, το έχουμε. Εδώ είναι η πίνικη τηλεόραση. Εδώ είναι ένα happy vibes. Κάποτε έλεγε vibes. Μα είναι δυνατόν. Καλό. Καμία διαφορά. Vibes. Καλέ δεν έβλεπες τι έγραφε πριν. Ναι, απλά δεν φωτίζεται. Εντάξει, έχει πολύ φως τώρα εδώ. Γιατί έξω έχουν παραγγείλει τις τέντες, αλλά λογικά όταν θα μπει και ο Δεκέμβρης θα έρθουν και αυτές. Γι' αυτό και βάζω μέσα τα μαξιλάρια εδώ, όπως βλέπετε. Για να μην τα τρώει ο ήλιος. Νοικοκυρά. Αλλά και εδώ τα τρώει όμως. Τώρα το πήραμε αυτό. Γίνεται και κρεβάτι. Εδώ σε βλέπω να κοιμάσαι. Ξέρεις, μπορεί κάποια μέρα. Αυτό εδώ τι είναι. Κοιμηθώ και εδώ. Αυτό είναι barbecue. Ναι. Το αγόρι μου είναι πολύ καλός μαγειρέτης. Έχω να σας πω. Ποιος μαγειρεύει, εσύ ή ο Στέφανος. Καλό Στέφανος, ποιος εγώ. Μόνο barbecue, μέχρι εκεί φτάνουμε, εντάξει. Αυτά εδώ είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα από IKEA που είναι 4 σε 1, δηλαδή σαν τα. Πώς λέγονται σαν ρε αυτά τα. Τρώσει την μπάμπουσκα. Σαν την μπάμπουσκα είναι ένα πράγμα. Δηλαδή βγάζεις και έχει από μέσα πράγματα. Βλέπετε έχει 4-5 τώρα εδώ. Εδώ είναι ένας πάγκος που τρώμε τα πρωινά, πίνουμε καφέ, συζητάμε. Δουλειά με το λάπτοπ εδώ κάνω όταν είμαι σπίτι. Εδώ έχει πέντε να παντρεύεις. Πιο πολύ. Στην αρχή ξεκίνησα εδώ, αλλά αρχίζει να πιάνει μεσούλα μου, εσύ. Έχει γνώμη για την γυναίκα. Είναι μάλλον. Δεν είναι αεροβολικές αυτές τις καρέκλες, μάλλον. Αλλά ήταν πολύ φθηνές και τις πήρα και έγινε και τις ζερινάδες. Οπότε τελευταία δουλεύω στο εκεί. Βάζω μαξιλάρι στη μέση, μαξιλάρι στα πόδια, μαξιλάρι εδώ για το λάπτοπ και κάνω σαν διαγιούλα. Εδώ είναι κάποια λουλουδάκια τα οποία μου τα φέραν πριν μια εβδομάδα. Αυτό μου το είχαν φέρει πέρσι και μου λέει ότι είχε μείνει μόνο το τέτοιο. Πώς λέγεται, το κλονάρι. Αλλά αρνούμε να το πετάξω. Και δεν ξέρω τώρα τι άνθη είναι αυτά. Αν ξέρει κανείς σας να μου πει πώς
Πώς να τα φωτίζω, άραγε. Αυτό τι είναι το ντόντο. Αυτό είναι το ντόντο, το θυμάσαι από Αμβρίκιο. Είναι το ντόντο που είχαμε πάρει. Το ντόντο, για όσους δεν. Να, το ντόντο. Ντόντο. Φαίνεται. Ντόντο. Έχουν αγοράσει όλο το ντόντο, τα παιδιά μένουν. Ντόντο, σας είπαμε, είναι ένα υπτάμενο που τώρα πια δεν υπάρχει. Υπτάμενο, τι υπτάμενο, αγαπάει. Πουλί. Αλλά μας αρέσει πολύ, θα το λέμε συνέχεια. Ντόντο. Να μπείτε στα βίντεο του Μαυρικίου, να δείτε. Γενικά με τον Ντόντο είχαμε γελάσει πάρα πολύ, γιατί όλοι εκεί λέγανε ότι αυτό ήταν ένα πτηνό, από τα πρώτα του Μαυρικίου, το οποίο βαριόταν πάρα πολύ μέχρι και να πετάξει και να ψάξει για φάι, οπότε κάποια στιγμή πέθανε το κακόμοιρο και έτσι έμεινε τον Ντόντο για τους τεμπέληδες. Και συνέχεια εκεί μας είχε μείνει, μας άρεσε πολύ η λέξη. Ντόντο. Αυτό είναι ένα ψεύτικο φυσικά αυτό, και είναι και το αγαπημένο μου. Δεν είμαι όγια φυτά, είναι τόσο. Εδώ πέρα είναι ένας πολύ ωραίος ψύκτης, για, όχι ψύκτης, φίλτρο νερού. Άρα νεράκι, άλλο πράγμα. Εδώ είναι δύο φούρνοι. Μαγειρεύεις ταυτόχρονα. Πολύ συχνά μαγειρεύω, καταλαβαίνεις. Και έχω δύο. Τι έχεις φτιάξει σήμερα. Αυτός είναι ο φούρνος ο κανονικός, μόνο αυτό έχω χρησιμοποιήσει. Και αυτός είναι φούρνος ατμού για λαχανικά, ψάρια, έτσι στον ατμό, ξέρεις. Ναι, από ό,τι βλέπουμε βέβαια είναι καινούργιοι φούρνοι. Είναι καινούργιοι, ούτε που ξέρω πώς λειτουργεί. Θέλω να πάω να ρωτήσω και δεν ξέρω πώς λειτουργεί, παιδιά. Δηλαδή θες να μας πει ότι δεν μαγειρεύεις. Αλλιώς άμα ήξερα θα το χρησιμοποιούσα. Δεν μαγειρεύω, όχι, δεν θα πω ψέματα. Ή να πω. Μαγειρεύω. Είμαι πολύ καλή μαγειρεύω. Μαγειρεύω πουλάκια, ξέρεις, ψητά, κοτόπουλα, μακαρόνια, πολύ καλά τα κάνω. Μετά εδώ είναι τα παπούτσια μας. Και όταν το κλείνεις έτσι φαίνεται λίγο... Όταν το κλείνεις φαίνομαι εγώ από πίσω. Κι εγώ. Γεια. Το έχουμε κάνει έτσι για να μεγαλώνει ο χώρος. Από εδώ είναι του Στέφανο. Καδρέφτης. Καδρεφτάκι μου. Καλή. Είμαι καλή. Γιάννη, είμαι πολύ, καλή. Πολύ καλή, πολύ καλή. Πολύ καλή, αφεντικό. Εδώ είναι... Έβαλα μια μπουγάδα, πρέπει να ξύπνησα. Τι ώρα σηκώθηκες και την έβαλες, τι ώρα σηκώνεσαι συνήθως. Παιδιά, σας έχω ξαναρωτήσει αν υπάρχει ψυχολόγος σκύλων και μου έχετε γράψει ότι υπάρχει μια στο Κολωνάκι. Θα την επισκεφτώ, γιατί δεν ξέρω τι έχει συμβεί με τη Ζούζου. 8 η ώρα το πρωί ξυπνάει, εξαλεί, αρχίζει, γαυγίζει. Σηκώνουμε, τη βάζω φαΐ, τη βάζω νερό, κάπως ηρεμή. Αλλά συνεχίζεται ένα γουργουριτό. Βλέπετε, κλείνουν τα μάτια μου, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Έχω σηκωθεί από τις 8 και μέχρι τις 10 πάλι ο μπαμπάς και κοιμηθώ, λέω ούτε καν. Το θέμα είναι ότι κοιμάμαι και πολύ αργά όμως, γιατί έχω παραλαβές αυτή την περίοδο, οπότε ξενυχτάω πάρα πολύ στην αποθήκη στη δουλειά. Και την μπουγάδα πότε την έβαλες? Και την μπουγάδα την έβαλα εκεί, κάπου στις 8 ώρες που σηκώθηκα να τη βάλω φαΐ. Και το φύλλο που άνοιξες μέσα για τις πανακόπιτα? Αυτό πριν κοιμηθώ, 3 ώρα. Εδώ είναι η ντουλάπα μας. Ανοιχτή ντουλάπα ήθελε το αγόρι μου. Γιατί υποστηρίζει ότι θα τα έχει πιο τακτοποιημένα τα πράγματα του. Όπως βλέπετε εδώ. Πολύ νοικοκύρης! Αλλά εγώ έχω πιάσει εδώ, μέχρι εδώ είναι τα δικά μου. Και του έχω αφήσει το ωραιότατο αυτό. Εντάξει, άλλο είναι, καλό άντρας όμως, έτσι. Εδώ έχουμε κρυφά τα πλυντήρια κτλ. Άμα τα ανοίξω θα πέσει μαζί και τα σιδέρωτα, οπότε δεν το ανοίγω. Είναι εδώ μέσα όλο αυτό ένα σιδέρωτα. Εδώ πάνω είναι τα χειμερινά, κάποια στιγμή πρέπει να τα κατεβάσω, αρνούμε και αυτά. Πότε θα σιδερώσεις? Ποτέ. Να ρωτήσω κάτι όμως, υπάρχει περίπτωση να ξέρετε αν στην Ελλάδα υπάρχουν άτομα που κάνουν, πώς λέγονται εσύ, στο εξωτερικό το housekeeping. Όχι housekeeping, Χριστιανέ μου, που σου κάνουν την ντουλάπα. Έξυπνες λύσεις, δηλαδή μπορεί μια ντουλάπα να είναι πολύ μικρή, αλλά αυτοί θα στο κάνουν έτσι ώστε να εξυπηρετεί περισσότερο χώρο. Ας πούμε και στην αποθήκη που έχω νοικιάσει εγώ για τα ρούχα, είναι 65 τετραγωνικά, αλλά εγώ που δεν ήξερα όταν μπήκα, έτσι όπως έβαλα τα αντέξιον και τα ράφια, έχασα πάρα πολύ χώρο, πολύτιμο. Όταν ήρθε λοιπόν ο ξαδερφός που με βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, γιατί είχε εμπειρία. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον αγαπάμε. Μην με διακόψεις, έχω πει, χάνω τον ηρεμό μου. Τι έλεγα. Όταν ήρθε λοιπόν και μου έκανε μια αναδιοργάνωση του χώρου, αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί 10 φορές εμπόρευμα. Καταλαβαίνεις, αυτό θέλω, γιατί έχω ένα θέμα με τα ρούχα. Δεν χωράνε τα ρούχα σου. Δεν χωράνε. Έχεις κι άλλα δηλαδή. Έχω κι άλλα, τα έχω σε κούτες, δεν τα έχω βγάλει. Τα έχω ξεχάσει. Κάτω στην αποθήκη είναι αυτά.
Άλλα προβλήματα έχω αυτή τη ζωή. Να κάνεις, κουράγιο, κουράγιο. 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 Κομμωνή, τι να κάνεις. Ένα κολογοθά τραβάς κι εσύ. Δεν το τραβάω, δεν τραβάω. Εδώ είναι το δωμάτιό μας. Που έχει και παράθυρο. Το έστρωσα το κρεβάτι μόνο για το βίντεο. Και εδώ είναι το μπάνι μας. Εδώ είναι ένα χαλάκι που συνήθως η Ζούζου το κατουράει. Α, αυτό. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Φανταστική λεπτομέρεια. Όχι, στο λόγιο να μην πατήσεις. Α, οκ. Okay. Όχι, τώρα δεν το έχει. Ωραίο το μπάνι, Πολύ ωραίο. Λοιπόν, όταν το σπίτι είχαμε βρει, έχω να σας πω, σκάμπτε εσείς, έχω να σας πω ότι ήταν μόνο ο μπετό και τα σχέδια που ήταν εντελώς άλλη διαρρύθμιση του χώρου, δηλαδή εδώ πέρα ήταν ένα δωμάτιο, δίπλα άλλο ένα δωμάτιο και στο κέντρο ένα μπάνιο για να εξυπηρετεί και τα δύο δωμάτια. Αλλά εμείς σκεφτήκαμε ότι αυτό δεν εξυπηρετεί, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει ένα σπίτι όπου μοιραζόμουν ένα μπάνιο με τους γονείς μου και ρε παιδιά, όχι. Δεν θα ήθελα τώρα το παιδί μου να είναι εδώ δίπλα μου. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι από εκεί έτσι όπως το έκανα είναι καλύτερα. Τι λες. Που έχει και το χώρο του και το μπάνιο του. Βέβαια. Και για ένα φιλοξενούμενο που είναι και πιο κοντά μας. Έτσι, όταν έρχεται, ενώ πιο κοντά μας είναι πιο. Πώς το λένε. Είναι πιο πιθανό να συμβεί. Δηλαδή έχουμε φιλοξενήσει φίλους και είναι καλύτερα να είναι εκεί. Τι εννοείς, το παιδί θα συμβεί. Στο άμεσο μέλλον δεν νομίζω. Γιατί είναι και τα. Γιατί Γιάννη μου δεν βλέπεις εδώ πέρα. Πού να βρεθεί ένα παιδί εδώ. Τη Ζούζου και δεν μπορώ να την τέτοιο, να την κουμαντάρω. Εντάξει, τουλάχιστον αυτή έχει μάθει και πάει παντού. Το παιδί που θα το. Πότε το βιζένω, πότε το αντεύω, πότε το τάιζω. Άμυρη μάνα και εσύ. Χαμός γίνεται εδώ. Αυτή η γονιτσιά είναι του Στέφανο. Φαίνεται. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου εμένα. Κάτσε να το πάρω και αυτό από εκεί. Έχω και εδώ κάποια βιβλιαράκι. Κοριτσιά, διαβάστε και θα με θυμηθείτε. Έμπνευση η γυναίκα αυτή. Παιδιά, αυτό είναι το σπίτι. Αυτό είναι ένα πετσετάκι που όταν είχε πυρετό Στέφανος κάποια στιγμή, δεν ξέρω γιατί έμεινε μισό. Του βάζεις κομπρέσες. Ινόπνευμα. Τι γυναίκα είσαι εσύ. Παιδιά, μην γυναίκα έχει σπίτσες λέω. Το σπίτι μου δεν σε βλέπει ποτέ. Το σπίτι μου δεν βλέπει ποτέ, αλλά εγώ δεν γυναίκα για σπίτι. Πρόσεχε. Μα έχεις βάλει παγίδες όλο το σπίτι, εγώ φταίω. Τι να κάνω, δεν πρέπει και αυτό το σκυλί να πιει και νερό και να φάει. Τρώει κιόλας. Τρώει και σένα τρώει. Για πες, και τώρα τι πρόγραμμα έχεις. Α, καλά. Τώρα, κάτσε να ανοίξω την ατζέντα μου. Ναι. Λοιπόν. Γιατί άμα δεν περνέψουμε το σπίτι μας. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Σήμερα έχω βίντεο. Το κάνω. Έχω να πάω στο πλυντήριο για να τσεκάρω ότι η τρίτη παραλαβή των ρούχων που θα πάρω λογικά αν όλα πάνε καλά το Σάββατο, σήμερα είναι Πέμπτη, ότι τα χρώματα είναι ok και σωστά θα πληθούν τα τζιν. Έχω 4 η ώρα να είμαι στην αποθήκη γιατί θα παραλάβουμε τη δεύτερη παραλαβή με τα τζιν. Γενικά έχω να σας πω ότι έπρεπε να έχω παραλάβει 20 του μήνα, είναι αρχές Οκτώβρη. Φαντάζομαι μέχρι να βγει αυτό το βίντεο θα υπάρχουν επιτέλους και στην ιστοσελίδα μου και στα καταστήματα που τους έχω καθυστερήσει και εκείνους. Και ευτυχώς ο καιρός που είναι τόσο ζεστός και δεν έχουμε χρειαστεί να βάλουμε τζιν. Τώρα με καταλαβαίνετε, γυναίκες είστε και εσείς έτσι, καταλαβαίνετε το πρόβλημά μου. Δηλαδή δεν γίνεται Οκτώβριο μήνα να μην έχεις να βάλεις ένα τζιν, αδερφέ. Έξαλλη είναι η Κέτα. Αλλά καταλαβαίνετε τι τραύμα του παραγωγή στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε. Έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Ένα κακό λοιπόν για όσες θέλετε να κάνετε εταιρεία και να παράγετε στην Ελλάδα, γιατί δεν θα βάζω τόσο κοντά, είναι ότι εντάξει, οι Έλληνες δεν φημιζόμαστε πειραγιά. Δεν φημιζόμαστε για τη συνέπειά μας. Δεν φημιζόμαστε. Εγώ είχα δώσει την παραγωγή και την παραγγελία γύρω στο 1,5-2 μήνες πριν. Βάλε 15 Αύγουστο. Δεν θα κλείσουν. Να βάλει 15 Αύγουστο. Μετά βάλε αρχές Σεπτέμβρη. Δεν θέλουμε λίγο χρόνο να συνέλθουν τι διακοπές που γυρίσανε. Τέλος πάντων, έχει 8 μήνες και τζιν. Δεν έχω πάρει. Παίρνω κάθε μέρα λίγα-λίγα, τα ετοιμάζω, τα καθαρίζω. Επιβεβαιώνω ότι είναι οκ, τα ελέγχω. Και καταχωρούνται στην αποθήκη. Ούτως ώστε όταν όλα αυτά τα παραλάβω, σήμερα επειδή με ρώτησες πριν, έχω πάλι παραλαβή, όλη τη βδομάδα έχω παραλαβές. Από Δευτέρα, καλά να είμαστε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε τις διανομές. Δηλαδή να στείλω τα καταστήματα, να ανανεώσω την ιστοσελίδα μου. Και ακούγεται, ξέρω, πολύ λίγο, αλλά δεν είναι. Πιστέψτε μου. Δηλαδή, χθες τελειώσαμε 1,5 ώρα. Φαντάζομαι και σήμερα
κάπου τόσο. Γιατί φτιάχνουμε τα ταγκάκια, κολλάμε αυτοκόλλητα, τα περνάμε στα τζιν, καταχωρούμε με νούμερα τα τζιν, βεβαιώνουμε ότι είναι σωστή ποσότητα, τα βάζουμε στην αποθήκη όταν έτσι όπως πρέπει, μετά πρέπει να περάσουν οι παραγγελίες στο σύστημα, να βγουν οι προσφορές για τον πελάτη, το site έχει μείνει λίγο πίσω. Γενικά όλα αυτά έχω να κάνω. Κάθε μέρα αυτά ουσιαστικά κάνω, αυτά έχω να κάνω και σήμερα. Αυτά από τις 4 θα είμαι στην αποθήκη, φαντάζομαι πάλι μέχρι 1-2 η ώρα εκεί. Θα μου κόψει λίγο σπανακόπιτα που άνοιξε το φύλλο να δοκιμάσω. Ναι, ναι, να σκόψω. Κάτσε μετά. Τι σπανακόπιτα. Όχι, γενικά το delivery αυτές τις μέρες. Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Εγώ γενικά είμαι άνθρωπος που την τρώω και τη σαλατούλα μου, τρώω και το αυγουλάκι μου, τρώω και τα ψητά μου. Δεν με νοιάζει. Εντάξει, τώρα το αγόρι μου σίγουρα με αυτά δεν χορταίνει και κάνει κάποια παράπονα που και που. Αλλά άνθρωπος είμαι και εγώ, ρε παιδιά. Τι να κάνω, τι να πρωτοπρολάβω, πείτε μου δηλαδή. Πείτε μου δηλαδή, εσείς, οι γυναίκες εκεί έξω που εργάζεστε, πώς τα καταφέρνετε. Το τζιν σου ωραίο τι είναι. Δεν το πιστεύω, με χεριά στην καρδιά είναι αυτό. Γιατί? Δεν θα το πω on camera βέβαια αυτό που έχεις κάνει. Τι? Τα ανταγωνιστικά τα τζιν είναι. Λοιπόν, απολύεσαι. Βγάζεις αντρικά. Γεια σου. Βγάζεις αντρικά. Φύγε Γιάννη, φύγε να μην σε βλέπω. Βγάζεις αντρικά τζιγκ. Όχι, πήγα να σας πω ότι τα κάνω και αντρικά. Αλήθεια. Με τον είδα το Ζάρα, Γιάννη. Βγάζεις αντρικά τζιγκ. Συγχύστηκα. Είναι η είδηση αυτό. Σιγά 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 σιγά. Να το κρατήσουμε. Δεν το προλαβαίνω, αλλά κρατήστε το σαν ιδέα. Κάποια στιγμή θα γίνει κι αυτό. Είδες όμως. Σ' άρεσε το τζιγκ. Και είναι ανταγωνιστικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, το προσπερνάμε για τώρα, γιατί είμαι στα καλά μου. Λοιπόν, αυτά παιδιά, αυτό ήταν αυτό το βίντεο. Νομίζω ήταν ωραίο. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Γράψτε μου τα σχόλιά σας να μου πείτε αν σας άρεσε. Subscribe, μην το ξεχνάτε, πάτησε αυτό το κόκκινο κουμπάκι που υπάρχει εδώ. Ή από εδώ, Γιάννη, πάτη. Εδώ υπάρχει. Εδώ. Και αφήστε μου τα σχόλιά σας να μου πείτε εκτός του αν σας άρεσε, τι άλλο θα θέλετε να δείτε. Σίγουρα θα σας δείξω κάποια στιγμή το χώρο της αποθήκης, όταν μπορώ να τραβήξω κάποιο πλάνο, γιατί τώρα πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Και μαζί με αυτό θα σας δείξω και κάποια ρούχα. Τα ρούχα δες καθημερινά που θα είναι έτοιμα στο επόμενο βίντεο. Οπότε ένα βίντεο θα είναι σίγουρα αυτό. Πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε. Αυτά. Πάμε. Νομίζω μπορούμε να πάμε. Τώρα νομίζω μπορούμε να πάμε. Ναι. Πάμε. Γεια σας.